Θέλω να πάμε και μέχρι το Ανδρώνη, το χωριό που χθες είχε την Ανάσταση με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Να δούμε και από εκεί πλάνα και εικόνες και να μας πεις περισσότερα. Mm-hmm. Να το, κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Το κάψαμε. Χαλασμός έγινε. Κοκκίνησε το σύμπαν όλο έτσι όπως πρέπει. Νομίζω ότι το μήνυμα αυτό είναι. Η νίκη τη ζωή στο θάνατο, και αυτό ακριβώς υποδηλώνουν και τα βεγγαλικά και ο Κρότος, ο ήχος αυτός. Το κάψατε, Νατάσα. Το κάψαμε στην κυριολεξία. Ο ουρανός της Λίμνου έλαμψε μόλις ακούστηκε το Χριστός Ανέστη στην κυριολεξία, προσφέροντας ένα εκπληκτικό θέαμα στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος στο Ανδρώνη στη Μύρινα. Κροτίδες, βεγγαλικά στον αέρα, καπνογόνα. Και το ιδιαίτερο είναι ότι υπάρχουν διάφορα αυτοσχέδια εκρηκτικά που... Να, εδώ βλέπουμε Μύρινα. Συγγνώμη. Ναι. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Μόνο οι ίδιοι από γενιά σε γενιά ξέρουν εκεί τα μυστικά. Δεν τα λένε. Μου θυμίζεις, καθώς τα λέμε τώρα, Νατάσα, πριν από χρόνια, το 1997 για την ακρίβεια, ήμουν ρεπόρτερ στην ΕΡΤ και είχαμε έρθει στην Λίμνο και μέναμε στη Μύρινα μαζί με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αμερικής τον Ιάκωβο, ο οποίος ήθελε να ιρουργήσει σε ένα ξοκλήσι που κάναμε 2 ώρες ταξίδι μέσα σε κάτι δρόμους χωμάτινους για να φτάσουμε, για να είναι απέναντι από την πατρίδα. Το προφήτη Λία. Εκεί πρέπει να ήταν. Ναι, κατάλαβα. Ο οποίος είχε συγκινηθεί, είχε βγει έξω και έβλεπε από μακριά τον τόπο του και είχε δακρύσει. Και έλεγε, αφού δεν μπορώ να πάω από εκεί, έρχομαι από εδώ να ιρουργήσω εδώ στο ξοκλήσι και να βλέπω την πατρίδα μου. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική στιγμή. Αυτό μου θυμίζει τώρα. Ναι, στη Λίμνο είναι πολύ γνωστή η ιστορία αυτή που λες, Φέη μου, την επιβεβαιώνω. Και πραγματικά όποιος έρθει στη Λίμνο θα δει μοναδικά πράγματα, γιατί έχουμε καταφέρει, όπως και να έχει, να κρατάμε έτσι, να είναι ένα παρθένο νησί, να το πω. Όντως. Που έχει παράδοση. Οι Λιμνοί είναι άνθρωποι που όταν θα έρθεις θα νιώσεις αυτό που λένε φίλεμα. Μπράβο. Θα σας πω και σήμερα εμείς τι έχουμε τι εδώ. Τι ετοιμάζετε σήμερα. Λοιπόν, στο νησί... Εδώ στη Λίμνο, παραδοσιακά, οι περισσότεροι τιμούν το έθιμο του αρνιού, όχι στη σούβλα, αλλά κυρίως γεμιστό στο φούρνο. Mm-hmm. Έχουμε το κασπακινό από την περιοχή Κάσπακα, που είναι μια αυθεντική συνταγή παραδοσιακή, που το αρνάκι ψήνεται στο φούρνο με διάφορα μυρωδικά, ρύζι, φρέσκο τυρί Λίμνου, και είναι κυριολεκτικά πανδεσία γεύσης. Και Φέη, άλλος, να στο λέω και άλλο να το τρώω. Νομίζω, Νατάσα, ότι ήδη το λιχουδεύεσαι για πρωινό, όχι για μεσημεριανό. Με το καλό. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συντρόφευσε σε αυτό το πρωινό. Χριστός Ανέστη, με υγεία για όλη σου την οικογένεια. Αληθώς ο Κύριος. Αληθώς σε όλο τον κόσμο, και να ευχηθώ και στη Λίμνο και σε όλους τους Λιμνιούς μας ακούνε, γιατί είναι και στο εξωτερικό πάρα πολύ. Την αγάπη μας από όλο το νησί, από όλους τους Λιμνιούς. Να είσαι καλά. Φιλιά σε όλη τη Λίμνο. Καλημέρα. Φιλιά και από εμάς. Καλημέρα. Καλημέρα.